Λοιπόν, αγάπη μου, το ξανασκέφτηκα. Το βρίσκω πολύ γελίο να πάμε μέχρι το Άμστερνταμ για να κρατάμε το φανάρι στο Σίφι και την κομμενά του. Οπότε η απάντησή μου είναι όχι. Βρε, αγάπη μου, πάμε. Θα κάνουμε στο Σίφι μια χάρη και εμείς θα κάνουμε ένα ωραίο ταξιδάκι. Μελινά, πολύ επιμένεις. Κι εγώ που ξέρω δηλαδή ότι δεν το σκέφτηκε όλο αυτό για να σε έχει από κοντά. Πάντα καχύποπτος. Ωραία λοιπόν, αυτή είναι η ευκαιρία σου να συνειδητοποιήσεις ότι δεν τρέχει τίποτα ερωτικό ανάμεσα σε μένα και το Σίφι. Είμαστε απλά φίλοι. Δεν τα πιστεύω αυτά. Δεν υπάρχουν τώρα πρώην που να μπορούν να παραμένουν φίλοι. Κι όμως, το να παραμένεις φίλος με τον πρώην σου σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια ανάμεσά σας το ερωτικό στοιχείο. Ούτε πάθη, ούτε αποθυμένα. Κι εγώ που το ξέρω αυτό. Αχιλλέα μου, εγώ έφαγα τα σίδερα για να είμαι μαζί σου. Και απ' την άλλη, ο Σίφι στείνει ολόκληρη ίντριγκα για να καταφέρει να πάει ένα ταξιδάκι με την Άλκηστη. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις για να πιστείς ότι δεν υπάρχει ίχνος έρωτα ανάμεσά μας. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Πάμε, θα περάσουμε τζάμι. Τζάμι. Σε ένα λιτάκι μιλάς τώρα τελευταία, ε. Και τι ψέμα θα πω στο Ματθαίο, δηλαδή. Ε, καλά τώρα. Σε αυτά είσαι μανούλα. Τι είπες. Τι είναι, δηλαδή, ότι είμαι καλός ψεύτης, ότι είμαι ψεύτης. Ψεύτης είμαι. Εννοώ ότι είσαι εφευρετικός. Έλα, κάτι θα σκεφτείς. Εντάξει. Κάτσε λίγο, με να φύγει κάτι. Να μπορώ να σκεφτείς. Ciao, έτσι. Θα σκεφτώ ακόμα λίγο. Μπράβο, αγάπη μου, το βρήκες. Σίγουρα. Και μας πάρει είδηση ο Ματθαίος. Κοίτα ρε, τι κάνουμε για να καλύψουμε τα κομμενελίκια του Σίφι. Ποιος να μου το έλεγε. Ο πατέρας σου λέει ότι είσαι καταπληκτικός συνοπιός. Ναι, βέβαια, είναι καλύτερος και από μένα. Εντάξει, αυτό δεν ισχύει. Όχι. Συγγνώμη. Πρέπει να το σηκώσω. Έλα, τι έγινε. Ο Αχιλλέας αποφάσισε να έρθουμε στο Άμστερνταμ και βρήκε και τι δικαιολογία θα πείτε. Μπράβο ρε, ευχαριστώ, πες του. Δεν την γλιτώνεις με ένα ευχαριστώ. Ακούω φασαρία εκεί, πάρε όταν πας σπίτι να συνεννοηθούμε. Ναι ρε, το πολύ σε μία ώρα. Έλα, γεια. Πολύ χαίρεσαι. Σήμερα κυκλοφορεί και η καμπάνια και έχω μεγάλη αγωνία. Θέλω πολύ να πάει καλά. Και εγώ θέλω πάρα πολύ να κάνεις ένα διάλειμμα από τη δουλειά και να πάμε στο γιατρό για εξετάσεις. Μην νομίζεις ότι ξέχασα ότι λιποθύμησες προχθές. Εγώ πάλι το ξέχασα. Μου έπεσε η πίεση και λιποθύμησα τελείωσε, εντάξει. Θα πάμε στο γιατρό, πάει και τελείωσε. Αχιλλέα, μη με καταπιέσεις γιατί θα επαναστατήσω. Ωραία. Και εγώ λοιπόν δεν πάω στο Άμστερνταμ. Είσαι φρικτός εκβιαστής, δεν παίζω. Ούτε εγώ παίζω, Μελινά. Πρέπει να κάνεις εξετάσεις. Ωραία, θα κάνω διάλειμμα από τη δουλειά και θα πάω μόνη μου κάποια στιγμή. Ικανοποιημένος? Καθόλου, δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Θα πάμε τώρα, αμέσως. Πριν από τη δουλειά. Θα έχω μεγάλη αγωνία μέχρι αύριο που θα βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων σου. Εγώ δεν έχω καμία αγωνία γιατί είμαι μια χαρά. Ναι, δεν έχεις καμία αγωνία γιατί είσαι επιπόλαιη γι' αυτό. Έλα τώρα, βρε αγάπη μου. Έλα, πάρε τηλέφωνο του Σίφι. Θα κάνεις ό,τι θέλεις, το ξέρεις. Έλα ρε. Τι έγινε ρε μεγάλε. Για πες μου τώρα, ποιο είναι το σχέδιο, γιατί όπου να είναι θα έρθει η Αναστασία. Μπράβο, είσαι ευρηματικός. Πρόσεξε, μην κάνεις καμιά πλακία. Να σου πω, μίλα καλύτερα. Γιατί με έχετε βάλει στο Λούκι μαζί με τη Μελίνα και έχω πει ένα σωρό ψέματα. Έλα, εντάξει, είναι για καλό σκοπό. Άντε, θα τα πούμε. Θυμάστε τους Ολλανδούς που είχαν έρθει πέρυσι? Ναι, και λοιπόν. Ο Αχιλλέας με ενημέρωσε ότι εδώ και αρκετό καιρό έχει κάνει επαφρύσεις μαζί τους και ζήτησαν συνεργασία. Θέλουν να κάνουν εισαγωγή τα κρασιά μας και να ανοίξουν
μια αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης στο Άμστερνταμ και στις σκανδιναβικές χώρες. Πώς σου φαίνεται? Εκ πρώτης όψεως μου φαίνεται ενδιαφέρον. Και με ποιον έκαναν επαφές οι Ολλανδοί? Με το Σύφι. Και τώρα ετοιμάζονται με την Αναστασία να πάνε στην Ολλανδία. Μαθαίο, πρέπει να πας κι εσύ. Πλάκα μου κάνεις. Δεν πάω πουθενά. Έχεις τρελαθεί. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπεράσω αυτά που πέρασα στη Ρόδο, Σύφη. Εσύ να πας. Όχι, εγώ δεν μπορώ. Έχω δουλειές. Και θα αφήσουμε τώρα τους Γιαννακάκηδες να πάνε να κάνουν παιχνίδι μόνοι τους. Άσε με, είναι μεγάλη δουλειά. Άσε με, σου λέω. Δεν πρόκειται να τραβήξω ξανά το λούκι που τράβηξα με την Αναστασία και τον κόμενο στη Ρόδο. Να πας εσύ. Τώρα με πιέζεις, Ματθαίο. Θα πας. Εντάξει. Τέλος πάντων. Θα πάω. Θα πάρω και τη Μελίνα μαζί. Να πάω εγώ. Πάλι εγώ. Αμάμπια, βαρέθηκα. Σε μένα τα πουλάς αυτά, Ραχιλέα. Για κρασιά και πιο Άμστερνταμ. Ο Ματθαίος το φαγέ. Πολύ πονηρός δεν έγινες εσύ. Άντε ρε, λέγε. Καλά θα σου πω. Αλλά τσιμουδιάς κανένα. Πώς σας φαίνεται? Καλέσσιτο και πρωτότυπο. Σίγουρα είναι μια καμπάνια που σου μένει μόλις τη δεις. Ναι, σίγουρα το προσέχεις. Μπράβο, Μελίνα. Παιδιά, δεν ξέρετε πόσο χαιρόμαι που σας αρέσει να κουφίστηκα. Είχα φοβερό όμως. Αγάπη μου, έσκησες. Έκανες την καλύτερη δουλειά που θα μπορούσες να κάνεις. Είμαι τρομερά περήφανος για σένα. Πετάς. Κόψε κατά. Στο τέλος δεν θα σε πιστεύει. Α, Ματθαίο, έλα να δεις. Τι έχουμε εδώ? Είναι η καινούρια διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας μας. Καλή είναι. Δεν ξέρω σε τι μπορεί να προσθέσει στην εικόνα της εταιρείας, αλλά την εγκρίνω. Σιγά ρε, Ματθαίο, πες και ένα μπράβο στη Μελίνα. Δεν χρειάζομαι υποδείξεις, Αχιλλέα. Μπράβο. Τι ώρα σκοπεύει να μας πάρει αυτός να μας πει τι ώρα πετάμε? Δεν μπορώ έτσι στο φλού, θέλω να ξέρω. Έλα βρε, Αχιλλέα μου, πού το θέλεις να ξέρεις εσύ? Εσύ έπαιρνες μια ζωή τα αεροπλάνα ό,τι ώρα να είναι και έφευγες. Σιγά, είσαι ταξιδιάρης. Mm. Αυτός ήταν. Έλα, Σύφη. Τι ώρα φεύγουμε? Καλά, και γιατί δεν πήρες νωρίτερα να μας πεις? Έλα, γεια, δεν θα προλάβουμε. Σε μια ώρα, λέει. Την τύχη μου με αυτό που μπλέξαμε. Έλα, εντάξει τώρα. Βάλε μέσα ό,τι να είναι, γιατί δεν θα προλάβουμε. Τι είναι αυτό? Έλα, Νεκτάριε. Τι? Κλείσε. Τι έγινε πάλι? Τώρα θα ακούσεις. Δεν μου λες, Σύφη, πότε είναι η δίκη του Διαμαντή? Τώρα, αυτές τις μέρες που θα είμαστε στο Άμστερνταμ. Τότε να το αναβάλουμε. Γιατί πρέπει να πας να καταθέσεις. Αυτό το θέμα έχει λήξει από τότε με το θέμα της χαράς. Και το ξέρεις. Μήπως το ξέχασες? Δεν το ξέχασα, ρε. Αλλά δεν το δέχομαι. Έκανα μία συμφωνία και θα την τηρήσω. Τότε κι εγώ δεν έρχομαι στο Άμστερνταμ.